είναι μπροστά μας. Μαρία, εσύ από τις εμπόλεμες ζώνες, τις κανονικές, τις πραγματικές, τις ρεαλιστικές, τώρα μπαίνεις σε μια εμπόλεμη ζώνη πολιτική, καθώς συμμετέχεις ενεργά πια στο ποτάμι. Μπήκε στην ομάδα, είσαι στέλεχος. Θα προσπεράσω το γιατί, αν θέλεις, μπορείς να μου το αναφέρεις, αλλά ποια θα είναι η παρουσία του ποταμιού τώρα σε αυτή την διεθνή έκθεση? Είναι η πρώτη φορά που θα κολυμπήσεις στα νερά της ΔΕΘ. Κοίτα, για την διεθνή έκθεση, πρώτα επίτρεψέ μου να σου πω ένα πράγμα και μετά θα περάσω στα ποταμίσια νέα. Λοιπόν, σε αυτήν την διεθνή έκθεση, στην οποία μέσα στο Σαββατοκύριακο δεν ακούσαμε από τους κυρίους Σαμαρά και Βενιζέλο κάτι σπουδαίο, είδαμε και κάτι άλλο. Είδαμε μια πόλη η οποία έχει το κέντρο της περίκλειστο. Είδαμε 4.000 αστυνομικούς. Mm-hmm. Είδαμε να πετάνε διαφόρων τύπων ζαρζαβατικά mm-hmm. και φρούτα εκεί. Δεν είδαμε δηλαδή την ουσία που υπηρετεί αυτή η έκθεση. Διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα έπρεπε δηλαδή κανονικά και λογικά να προάγει την ελληνική παραγωγή, τον ελληνικό τουρισμό, αν δεν ακούσαμε και κάτι σπουδαίο και είδαμε και μια πόλη να εμφανίζει αυτή την εικόνα. Έτσι, τώρα, στο δεύτερο εδώ και κομμάτι. Πολλά χρόνια, έτσι. Βεβαίως. Πολλά χρόνια. Δύο-τρία-τέσσερα. Βεβαίως και χαίρομαι που βλέπω. Και μόνο αυτό, και να επειδή γίνει και η καταγωγή μου εκεί, όταν υπήρχαν λεφτά, υπήρχε μια μην τουριστική περίοδο στη Θεσσαλονίκη. Έφευγαν οι Θεσσαλονικείς τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου για να αποφύγουν την έκθεση. Ναι. Τώρα δεν μπορούν να κάνουν ούτε αυτό, βέβαια. Λοιπόν, και χαίρομαι πολύ που βλέπω αυτό και γράφεται και σχολιάζεται αρκούντος από πολύ δυνατές δημοσιογραφικές πένες. Τώρα, ο Σταύρος Θεοδωράκης πηγαίνει Τετάρτη και Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη, θα έχει εκεί πολλές και σημαντικές επαφές. Όχι, θα υπηρετήσω εδώ από Αθήνα, διότι στη Θεσσαλονίκη έχουμε την τεράστια Χριστίνα Ταχιάου. Οπότε θα φέρει εις πέρας το έργο, νομίζω, με τον καλύτερο τρόπο. Έχουμε πολλά πράγματα στο ποτάμι που έχουν ενδιαφέρον. Να, σήμερα, ας πούμε, είχε συνάντηση ο Σταύρος με τον Υπουργό Εργασίας. Έχουμε λοιπόν το ταξίδι Τετάρτη και Πέμπτη στην Θεσσαλονίκη. Στις 15 του μήνα έχουμε το ραδιόφωνο μας, το web ραδιόφωνο, το ποτάμι. Mm-hmm. Λοιπόν, θα έχει web ραδιόφωνο και βεβαίως κλείνει αυτός ο μήνας που έχει έτσι πάρα πολύ δουλειά με τις 21 προτάσεις του ποταμιού, 21 θέσεις του ποταμιού αυτές δηλαδή. Έτσι, αυτές. Περιμένει και οι ψηφοφόροι του ποταμιού. Φυσικά, γιατί κατά μία έννοια είναι η κυβερνητική του πρόταση, mm-hmm. είναι δηλαδή 21 μικρές και μεγαλύτερες προτάσεις. Μικρές και μεγαλύτερες προτάσεις. Έτσι, εμείς κατάμε πάντα μικροκαλάθι, μικρές και μεγαλύτερες προτάσεις για να βγούμε από την κρίση. Μπορούμε να την εννοήσουμε ποικίλο τρόπο, πολιτική, οικονομική, ηθική, κοινωνική. Έτσι λοιπόν. Και όλα κατατείνουν προς τα εκεί. Τέλος λοιπόν του μήνα 21. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο για την κουβέντα που είχαμε, τα πρώτα σχόλια δηλαδή μετά τη ΔΕΘ. Πάμε τώρα στο Μιχάλη.